Ο που απευθύνεται στην Τρόικα και όχι στους πολίτες της. Προσπαθεί να καλύψει τις επιδιώξεις του ερατίου των Βρυξελών και της Τρόικας και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων αυτής της χώρας. Τι λέει ο προϋπολογισμός σας, αυτός που φέρατε, για την αξιοπρέπεια και την επιβίωση του 35% των συμπολιτών μας που είναι στα όρια της φτώχειας, των ελεύθερων επαγγελματιών που πνίγονται από τα δάνεια και τα χρέη στο ΤΕΒΕ και κινδυνεύουν με κατασχέσεις, για το μεγάλο ζήτημα του υποστισμού των παιδιών και των οικογενειών που δεν έχουν ρεύμα, για τα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστων συμπολιτών μας, για τα ανεμβολία στα παιδιά, για τους, κάτι που δεν άκουσα να αναφέρει ο κύριος Κεγκέρογλου, για τους ανασφάλιστους υπερήλικες που στην περιοχή μου κόψατε τη σύνταξη από γυναίκα με εισόδημα 25 ευρώ και 80 λεπτά. Φτάσαμε στο σημείο μάλιστα να παρατηρείτε πρώτη φορά μετά το 1950 αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας και εκτιμάται μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 3 χρόνια. Για όλα αυτά βέβαια προκαλεί οργή το ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Παιδείας, δεν ανέφερε τίποτα. Αυτή η κατάσταση δεν τον απασχόλησε καθόλου στην 12η τοποθέτησή του πριν από λίγο. Και αυτά που λέω δεν είναι λαϊκισμός, αλλά η πραγματική ζωή που βρίσκεται έξω από αυτή την αίθουσα. Και εσείς τι λέτε στον ελληνικό λαό, χτυπάτε το χέρι στην πλάτη των Ελλήνων, κάθε εξαθλιωμένου συμπολίτη μας και του λέτε μπράβο, οι θεσίες σου έπιασαν τόπο. Έπιασαν τόπο γιατί έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί τα σπρέντ έπεσαν και ο κύριος Σόιμπλε είπε μια καλή κουβέντα για εμάς. Και ο προϋπολογισμός σας όχι απλά δεν λέει τίποτα για την κραυγή αγωνίας της κοινωνίας, αλλά βαθαίνει την κοινωνική καταστροφή με τα μέτρα που εκκρεμούν από τα μνημόνια που έχετε υπογράψει και από την άνευ προηγουμένου φοροεπιδρομή που έρχεται. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προϋπολογισμό έχουμε ανάγκη για αυτή τη συγκυρία. Έχουμε ανάγκη ένα προϋπολογισμό που θα αντιμετώπιζε 3 βασικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Το ένα είναι η ανθρωπιστική κρίση, το δεύτερο είναι η πραγματική δημοκρατία και η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και το τρίτο η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας. Και κάτι ακόμα, η κοινωνική, ηθική και πολιτιστική ανασυγκρότηση απέναντι στη διάλυση και στον εκμαυλισμό, τον κοινωνικό κανιβαλισμό που έχετε μεγάλη ευθύνη Υπουργέ Παιδείας και τη μαζική απεσιοδοξία και κατάθλιψη. Όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση, χρειαζόμασταν ένα προϋπολογισμό που θα διασφάλιζε τη στέγαση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια για όλους τους συμπολίτες μας. Και το ζήτημα των θανάτων από μαγκάλια, κεριά και ό,τι άλλο παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και χρόνια δεν είναι θέμα μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, αλλά ένα διαρκές έγκλημα που όμως έχει αυτούργους. Και ο προϋπολογισμός πρώτα απ' όλα από αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να ξεκινά και όχι να τους θεωρεί παράπλευρες απώλειες. Δεύτερον, όσον αφορά την πραγματική δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που ανέφερα, θα σήμαινε τέλος στη διαπλοκή, τέλος στο πάτρι του λαθρεμπορίου, των offshore, τέλος στη τραπεζοκρατία και τη μηντιοκρατία, τέλος στην εκποίηση της δημόσιας γης και των δημοσίων επιχειρήσεων, γιατί το μνημονιακό πλιάτσικο στη δημόσια περιουσία που γίνεται τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης εις βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού και υπονόμευσης διαφορετικής πορείας της χώρας μας. Το τρίτο που αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση θα σήμαινε ένα σχέδιο και κίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της η χώρα μας, για μια χώρα που θα αξιοποιεί τους ανθρώπους της και τις δυνατότητές της, ώστε στο μέγιστο βαθμό να παράγει ό,τι μπορεί και να μην μετατραπεί σε μπανανία εισαγωγών ή σε εργασιακό κάτεργο. Και μια χώρα επίσης που θα μοιράζει δίκαια στους πολλούς το παραγόμενο πλούτο. Όμως μπορεί να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση με ένα κράτος διαλυμένο, με ερευνητικά ιδρύματα υποχρωματοδοτούμενα και στοχοποιημένα τα πανεπιστήμια, με το κλείσιμο και την απαξίωση παραγωγικών μονάδων όπως των αμυντικών συστημάτων, με τα ναυπηγεία να έχουν γίνει αποθήκες υποβρυχίων που σαπίζουν, με τη μετανάστευση δεκάδων χιλιάδων νέων, με τράπεζες, ΔΕΗ, δηλαδή ό,τι αφορά τη ρευστότητα και την ενέργεια να είναι σε χέρια ιδιωτών, αεριτζίδων και κερδοσκόπων. Εν ολίγης, παραγωγική ανασυγκρότηση με μνημονιακές πολιτικές, με ή χωρίς μνημόνια. Και με αυτό το πολιτικό σύστημα είναι έννοιες ασύμβατες. Στον αγροτικό τομέα πιο ειδικά, αντί να στηρίξετε την αγροτική παραγωγή, τη διαλύεται και αυτή. Και μην φτιάχνετε ωραίες εικόνες, γιατί η πραγματικότητα και τα στοιχεία είναι καταιγιστικά. Το 2012 συνεχίστηκε η τάση εγκατάλειψης και είχαμε μείωση κατά 3,4% στην απασχόληση στον πρωτογενή τομέα.
Έχουμε μείωση της αξίας παραγωγής και μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 20% την περίοδο 9 έως 12. Έχουμε τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, περίπου 22% την τετραετία που πέρασε. Ενώ το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 64%. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξαπάτησε τους αγρότες όταν το Φλεβάρι που ήταν οι αγρότες στα μπλόκα υποσχέθηκε νυχτερινό αγροτικό τιμολόγιο 1 Ιουλίου και αντί για αυτό ήρθαν νέες αυξήσεις στο αγροτικό ρεύμα. Έχουμε επίσης αύξηση του φόρου των αγροτών κατά 93% μέχρι σήμερα και έρχεται νέο φορολογικό με 13% από το πρώτο ευρώ, 650 ευρώ τέλος επιδιδεύματος. Κύριε Σταϊκούρα, θα χρεωθούν με 650 ευρώ οι αγρότες που αντιμετωπίζουν τόσες επιδιδευματίες, με τα λογιστικά έξοδα, με τα χαράτσια σε σπίτια και χωράφια. Με αυτά τα μέτρα και με αυτή την πολιτική, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, θα εγκαταλείπουν όλο και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι την παραγωγή. Και επίσης στον προϋπολογισμό, μείωση επιδοτήσεων κατά 10% και μεγάλη μείωση στο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. Με αυτά τα μέτρα θα είναι ο πρωτογενής τομέας ατομομηχανή εξόδου από την κρίση, όπως είπε ο κ. Χαρακόπουλος, ή θα γίνει τρίτη δύναμη στο ΑΕΠ της χώρας, όπως είπε ο κ. Σαφτάρης. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή σας. Ειδικά στην κτηνοτροφία, εκτός από τα χρόνια προβλήματα, εκτός από το ξεπούλημα ΑΤΕ και Δοδόνης, έχουμε και τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι καταστροφικές. Είτε αφορούν τη φέτα που τη χάσαμε, τη χαρίσαμε στους Καναδούς, στη Σιγκαπούρη και φαίνεται να χάνεται το προϊόν αυτό, είτε στην κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, πάλι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε τελευταία όλη η ιστορία με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, επιλογή που θα είναι καταστροφική για την κτηνοτροφία και θα μετατρέψει τη χώρα σε θάλασσα εισαγωγών γάλακτος. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηδάκη και σας απαντήσει αύριο αν τοποθετηθεί. Αν νοιάζεται πραγματικά για φθηνό γάλα για τον Έλληνα πολίτη, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ που είναι 13%. Δεύτερον, γιατί δεν αντιμετωπίζει αυτό που αναφέρει η έκθεση του ΟΣΑΤ, την οποία επικαλείται ο ίδιος, που λέει ότι στην Ελλάδα η ψαλίδα μεταξύ παραγωγού, κτηνοτρόφου δηλαδή, τιμής κτηνοτρόφου και καταναλωτή είναι κατά 35% μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, γιατί δεν θέλει να αγγίξει τα καρτέλ στο χώρο. Τελικά δουλεύει για την ανάπτυξη της χώρας ή για την ανάπτυξη των εισαγωγών στην χώρα μας και των πολυεθνικών. Για να εφαρμοστεί παραπάνω, και επίσης κάτι άλλο να μας πει, αν θα εφαρμόσει αυτό που προτείνει η έκθεση του ΟΣΑ, την όθευση του ελαιολάδου. Προτείνει δημιουργία μειγμάτων λαδιού, όπου υπάρχει και ελαιόλαδο, αλλά και λάδι φυτικής προέλευσης. Ηλιέλαια, σπορέλαια, αραβοσυτέλαια. Καθαρή νοθεία. Τέλος, για να εφαρμοστεί παραπάνω πολιτική, αυτό που απαιτείται κυρίως δεν είναι χρήματα, αλλά είναι δύο προϋποθέσεις. Η μία, να υπάρχει πολιτική βούληση σύγκρουση με ένα κατεστημένο οικονομικό και πολιτικό που επί χρόνια ρουφάει το μεδούλι της χώρας, που γατζωμένο από τα προνόμια του δεν λέει να απαγκιστρωθεί και να κάνει στην άκρη. Και δεύτερον, ενεργοποίηση και οργάνωση του λαού. Η πίστη του λαού μας στις δυνάμεις του. Η πανστρατιά όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας, η ανασυγκρότηση της κοινωνίας και η προβολή ενός διαφορετικού αξιακού και πολιτιστικού προτάγματος. Αν υπάρξει αυτή η ενεργητική εισβολή του κόσμου στα πράγματα, αν σηκωθεί ο λαός μας όρθιος, ο επόμενος προϋπολογισμός μαζί με και με ένα άλλο σύνολο πολιτικών και σύντομα μπορεί να κατατεθεί και να είναι πραγματικά λαϊκός, δηλαδή να απλώνει δίχτυ προστασίας στους αδύναμους που πετάχτηκαν εκτός κοινωνίας από τις μνημονιακές πολιτικές, να βάλει τέλος στη θηλιά της χρεομηχανής και της επιτροπίας και τρίτον, να βάλει τους όρους για μια άλλη Ελλάδα της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της εργασίας, της παραγωγής, μια Ελλάδα που ο ελληνικός λαός θα είναι κυρίαρχος και θα ζει με αξιοπρέπεια.